Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια συναντήθηκε βουλευτής της Εύβοιας Σίμος Κεδίκογλου, θέτοντάς του την αξιοποίηση των ναυπηγείων Χαλκίδας για τη συντήρηση των ελληνικών φρεγατών. Όπως δηλώνει ο ίδιος, συζήτησε με τον Υπουργό τη συντήρηση των φρεγατών από τα ναυπηγεία Χαλκίδας και σε συνδυασμό με τη μεταφορά του εμπορικού λιμένα Χαλκίδας στη βιωτική ακτή θα διαμορφωθεί ένας νέος ισχυρός πόλος ανάπτυξης στο νησί της Εύβοιας. Τα ναυπηγεία της Χαλκίδας είναι σε μια σταθερά ανωδική πορεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει σημαντικά το εργατικό τους δυναμικό, αλλά και την προστιθέμενη αξία της τεχνογνωσίας. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα για την συντήρηση των γερμανικών φρεγατών, αυτό ήταν το αντικείμενο της συνάντησής μου με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, είναι αυτό που θα απογειώσει τα ναυπηγεία. Αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί της Thyssen Group, που είναι η κατασκευάστρια εταιρεία των φρεγατών, έχουν επισκεφθεί το χώρο, έχουν ενθουσιαστεί, θεωρούν ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να γίνει συντήρηση και αναβάθμιση των φρεγατών. Οπότε θεωρώ ότι και η Χαλκίδα, η Εύβοια, η Κεντρική Ελλάδα δικαιούται να πάρει και ένα μέρος αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη αντίδραση του Υπουργού ήταν θετική, έχει πορεία ακόμα το πράγμα, όμως θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία. Με τη μεταφορά του λιμανιού από της Χαλκίδας από την Εβοϊκή στη Βιωτική Ακτή, κυριολεκτικά δίπλα, και με την επέκταση των ναυπηγείων, ήδη σχεδιάζουν την κατασκευή μιας τρίτης δεξαμενής ακόμα μεγαλύτερης, θα είναι η μεγαλύτερη λειτουργική δεξαμενή σε ελληνικό ναυπηγείο, θα διαμορφωθεί ένας νέος ισχυρός πόλος ανάπτυξης, γιατί θα έχει ένα λιμάνι που κυριολεκτικά είναι λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σιδηρόδρομο και ούτε ένα χιλιόμετρο από το εθνικό οδικό δίκτυο, άρα με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα έλεγα μοναδικά πλεονεκτήματα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Άσραφ Μπαγιούμι μαζί με τον βουλευτή της Εύβοιας Σίμο Κεδίκογλου ξεκινούν αυτή τη συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου ανάπτυξης στην Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος θα πολλαπλασιάσει το εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Και με ένα ναυπηγείο το οποίο όλο και αυξάνει τις δυνατότητές του, θεωρώ ότι το εργατικό δυναμικό θα πολλαπλασιαστεί, αλλά πάνω απ' όλα θα είναι ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης, όχι μόνο για την Εύβοια, θα έλεγα και για όλη την Κεντρική Ελλάδα. Οπότε όλοι μαζί δουλεύουμε, είναι μαζί μας και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ασράφ Μπαγιούμι, που έχει καθοδηγήσει πολύ πετυχημένα τα ναυπηγεία τα τελευταία χρόνια και φαίνεται στα αποτελέσματα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ειρήνη και ούτε καλύτερο για τα ναυπηγεία Χαλκίδας. Τα ναυπηγεία Χαλκίδας βρίσκονται σε προστατευμένο κόλπο κοντά στην αυλίδα της Εύβοιας, μόνο μία ώρα από την Αθήνα. Οι εγκαταστάσεις είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω του αυτοκινητόδρομου. Η τοποθεσία του ναυπηγείου στο στενό του Ευρύ, που είναι ιδανική για πλοία που ταξιδεύουν από και προς τη Μαύρη Θάλασσα ή από και προς το κανάλι του Σουέζ προς τη Δυτική Μεσόγειο.